Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου που με τους λάθους χειρισμούς της χάνει την ευκαιρία ανάπλασης του κόλπου στον Δερματά. Μετά το ευνηδιαστικό μπλοκάρισμα του έργου από την αποκεντρωμένη διοίκηση, στοιχείο που τεινάζει στον αέρα τη σπουδαία ανάπλαση. Η ελιγμή της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου να μετατοπίσει τις ευθύνες έγινε σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση να την καλεί να δώσει απαντήσεις στους δημότες για ένα ζήτημα που η ίδια έφερε στο προσκήνιο διαφημίζοντας την σημερινή μπλοκαρισμένη ανάπλαση ως ένα δυνατό χαρτί προεκλογικά. Μετά το Γιάννη Κουράκη και ο Ηλίας Λιγερός με την παράταξή του ενεργοί πολίτες προχωρά σε σκληρή κριτική υπογραμμίζοντας. Για δε το έργο στον κόλπο του Δερματά, παρά τι επισημάνσει που κάναμε ω δημοτική κίνηση για την ανάγκη εκπώνηση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Δημοτική Αρχή κατάφερε να μπλοκαριστεί και αυτό από την αποκεντρωμένη διοίκηση, διακόπτοντα έτσι την περάτωσή του. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει την προσπάθεια παραπλάνηση τη κοινή γνώμη μέσω μετάθεση ευθυνών και αστήρικτων δικαιολογιών, ανακοινώσεων και παρουσίαση μακετών για μελλοντικά έργα. Τα έργα θέλουν αποτελεσματικότητα, προγραμματισμό και κατάλληλη αξιοποίηση δυναμικού και πόρων που, δυστυχώ, η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν διαθέτει. Μετά τη χθεσινή αντίδραση και τη παράταξη Ηράκλειο 375 με το Γιάννη Κουράκη, με νέα ανακοίνωση, η πλειοψηφούσα παράταξη του Βασίλη Λαμπρινού τονίζει χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του έργου της αναμόρφωσης του κόλπου του Δερματά με στόχο την αντιδιαβρωτική του προστασία, η Δημοτική Αρχή έδωσε πλήρη απάντηση ήδη από τις 3 Απριλίου, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Το ερώτημα όμως που δεν απαντήθηκε και γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε είναι το εξής. Ο κύριο Κουράκη στηρίζει ή όχι την προσπάθεια του Δήμου. Υπενθυμίζουμε απλώ και αυτό ήταν το νόημα τη αναφορά μα στη χθεσινή ανακοίνωση, ότι στην υπόθεση τη απένταξη του πολιτιστικού που κληρονομήσαμε, θεωρήσαμε αυτονόητη υποχρέωσή μα να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Δήμου. Και αυτό πράττουμε. Λίγο αργότερα η πλειοψηφούσα παράταξη στέλνει και δύο φωτογραφίε από τον κόλπο του Δερματά, το 2014 και το 2018, έτσι ώστε να συγκριθούν. Άμεση και η αντίδραση τη παράταξη Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη. Οι πολίτε του Ηρακλή έχουν πλήρη αντίληψη του αδιεξόδου τη σημερινή δημοτική αρχή. Δεν χρειάζονται οι αμυντικέ ανακοινώσει τη δημοτική παράταξη τη πλειοψηφία, που είναι ήδη μειοψηφία, για να του το υπεθυμίζουν. Η απουσία έργου μετά από 5 χρόνια θητεία δεν καλύπτεται με φθηνέ δικαιολογίε και αναφορέ στο παρελθόν. Ο καθένα πλέον έχει την δική του διαδρομή. Οι Ηρακλειώτε και ξέρουν και βλέπουν. Άλλωστε, οι αστοχίε που ακολουθούν κάθε του προσπάθεια μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν αυτά που επισημάναμε στι προηγούμενε ανακοινώσει μα. Ήδη από χθες, ο εργολάβος του έργου στον κόλπο του Δερματά Γιώργος Μπόκο, μιλώντα στην Κρήτη TV, υπογράμμισε τον κίνδυνο να την αχθεί στον αέρα ένα σημαντικό έργο πνοή για το Ηράκλειο, τονίζοντα ότι η μοναδική χαμένη σε αυτή την περίπτωση είναι οι πολίτες, καλώντας την Δημοτική Αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ότι δεν είναι η ζημιά που προκαλούν μόνο στη Δημοτική Αρχή ή στον Εργολάβο, αλλά προκαλούν σε όλη την πόλη του Ιραγλίου και πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους. Και το λέω ξεκάθαρα, έπρεπε να είχαν λύσει το θέμα πάρα πολύ καιρό τώρα, όλοι μαζί. Είναι το δηλαδή, θέμα δύσκολο, έπρεπε να έχει λυθεί. Από ό,τι καταλάβουμε, Σημαίνει ο Δήμος... Είναι απέναντι στο Δημότη, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Το τονίζω σε όλους του τόνους. Όλο αυτό η ιστορία με το έργο το συγκεκριμένο είναι εναντίον στο δημότη του Ηρακλείου. Μετά και την αντίδραση τη δημοτική αρχή με τι δύο φωτογραφίε από τον κόλπο του Δερματά, η παράταξη του Γιάννη Κουράκη, Ηράκλειο 375, τονίζει. Η προηγούμενη δημοτική αρχή έχει ολοκληρώσει το σύνολο τη ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και προετοιμάζει την υλοποίηση του έργου με πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Europan 4. Να υπενθυμίσουμε δε στου επιλύσμονε ότι το Ηράκλειο τιμήθηκε το 2012 από το Συμβούλιο τη Ευρώπη στο διαγωνισμό επιβράβευση καλών πρακτικών με θέμα αναπλάση ευρωπαϊκών παράκτιων πόλεων. Για την ταπακέρα φυσικά κουβέντα και πάλι. Μετά τι μακέτε και οι φωτογραφίε είναι άλλη μια απόδειξη τη ανικανότητά σα σε έργο. Αναρωτιούνται οι πολίτε, πόσα χρόνια χρειάζεστε ακόμα για να ολοκληρώσετε αυτό το μικρό 150 μέτρων εμβληματικό έργο όπω το χαρακτηρίζετε.